κατάφεραν να βρουν θέση. Σας καλωσορίζουμε στο απόψινό σεμινάριο με θέμα μαθησιακές δυσκολίες και τυπική ανάπτυξη παιδιών. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα της έγκυρης διάγνωσης και να φωτίσουμε τις άγνωστες πτυχές των μαθησιακών δυσκολιών. Το Κέντρο Παρέμβαση έχει την τιμή να συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής. Απόψε λοιπόν κοντά μας βρίσκονται ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου, πρόεδρος της ΕΑΣ, η κυρία Όλγα Διαμαντοπούλου και η κυρία Χαρά Καστάνη, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την πολύτιμη συνεισφορά τους στη διεξαγωγή αυτού του σεμιναρίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε και στον Ιατρικό Σύλλογο της ΚΟ που στάθηκε αρρωγός μας σε αυτή την προσπάθεια, καθώς και στον πρόεδρο και τα μέλη των Ιατρικών Συλλόγων ΚΟ και Καλύμνου, καθώς τους πρόεδρους μάλλον, συγγνώμη, Ιατρικών Συλλόγων ΚΟ και Καλύμνου, καθώς να και σε όλους εσάς που βρίσκεται απόψε εδώ. Λοιπόν, επίσης να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο Αλεξάνδρα για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας, αλλά και τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς Playland και Μελιθάκια, το φροντιστήριο ξένων γλωσσών ABC, το κέντρο γραφικών τεχνών, καθώς και τα ζαχαροπλαστεία Βούρος για την υποστήριξή τους. Η χορηγή επικοινωνίας ήταν η εξής: Νήσος ΚΟΣ, PEST 101,1, City 93, COS News, COS Voice, Aegean News, σταθμός, Βήμα της ΚΟ, Δημοτικός Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός της ΚΟ, Αιγαίο TV και TV 12, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνεργάτη δάμου, επίσης λογοθεραπεύτρια του Κέντρου Παρέμβαση, Κατερίνα Χαρινού, για να σας πει και εκείνη δύο λόγια για την απόψινή βραδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω και για την παρουσία σας εδώ, αλλά και για την υποστήριξή σας. Γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης των αναπτυξιακών και μαθησιακών διαταραχών και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αυτισμού στις 2 Απριλίου και την Παγκόσμια ημέρα συνδρόμου Down στις 21 Μαρτίου, πήραμε την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε το απόψινό σεμινάριο. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξουμε τα αναπτυξιακά ορόσημα για κάθε ηλικία και να επισημάνουμε τις επιπτώσεις στην περίπτωση που ένα παιδί αποκλίνει από την τυπική πορεία ανάπτυξης. Επιπλέον, θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τους παράγοντες που εμπλέκονται σε μία μαθησιακή δυσκολία και θα πούμε τους τρόπους με τους οποίους είτε ένας γονέας είτε ένας εκπαιδευτικός θα μπορεί να έρθει πιο κοντά σε ένα παιδί και να διευκολύνει τη σχολική του πορεία. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής, θα τους παρακαλούσα να δώσουν τα στοιχεία τους στην είσοδο την ώρα του διαλύματος. Επίσης, υπάρχουν κάποια ερωτηματολόγια, θα τα βρείτε στις θέσεις σας. Θα σας παρακαλούσα να τα συμπληρώσετε και να τα δώσετε στην είσοδο κατά την έξοδό σας. Για να μην μακρηγορώ όμως άλλο, θα ήθελα να δώσω τον κύριο... Θα πες για μία ώρα τι θα γίνει, που μου πες... Θα κάνουμε ένα διάλειμμα σε μία ώρα. Και τι έχει? Έχουμε μπουβέ στο ισόγειο. Εντάξει, ευχαριστώ. Μία προσφορά του κύριου Βούρου. Για να μην μακρηγορώ όμως άλλο, να δώσω το λόγο στον κύριο Δημητρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχήν, ο λόγος που ήθελα, όπως σας είπα και προηγουμένως, να μιλήσουμε για τις μαθησιακές και όχι τόσο για τον αυτισμό, ήταν γιατί ήθελα να βάλουμε λίγο τα χέγγια ως προς την τυπική ανάπτυξη. Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτέλεσαν σήμερα το όχημά μας βασικά, για να δείτε λίγο την τυπική ανάπτυξη ενός παιδιού και τι μπορούμε να κάνουμε. Ως προς τις μαθησιακές δυσκολίες, το πραγματικό ποσοστό των παιδιών που το αντιμετωπίζει είναι γύρω στο 15-20%. Όταν άρχισα εγώ να γράφω, οι παππούδες μου ήταν δάσκαλοι και διευθυντές, η γιαγιά μου είπε τότε γύρω στη Δευτέρα με Τρίτη Δημοτικού, Δημήτρη, σου χάλασαν τα χέρια, σου χάλασαν οι δάσκαλοι σου τη γραφή.
Η γιαγιά μου ήταν πολύ μορφωμένη, ήταν σε Αμερικάνικη Ακαδημία κτλ. Και το θέμα ήταν το ότι προσπαθούσε να μου εξηγήσει τι είναι η δυσπραξία. Πολλά παιδάκια, όταν πάνε στο σχολείο, με ακούτε παιδιά πίσω, okay. Τα πάνε στο σχολείο, οι δάσκαλοι και πολλές φορές οι μαμάδες επιμένουν στο τι. Να, πέρα του δεξιού χεριού, θα το πούμε μετά, επιμένουν στο να γράφουν τα παιδιά. Ωραία. Σε 10 με 20 χρόνια, στην Αμερική πρώτα και μετά στις υπόλοιπες χώρες, αγαπάω πολύ την Αμερική, θα την ακούσετε, πολύ σήμερα, δεν θα γράφουν. Η γραφή είναι το μέσο. Η πραγματική πρόθεση είναι από κωδικοποίηση πληροφοριών. Όταν ένα παιδάκι δεν μπορεί να γράφει καλά γράμματα, αυτό που γίνεται είναι τι. Τι είναι η πραγματικότητα. Ότι πάσχει το χέρι του, πάσχει η λεπτή κινητικότητα συνήθως, όχι πάντα. Δεν μιλάω για τη γραφή η οποία είναι άτακτη. Okay. Ως προς το συντακτικό. Μιλάω για μια τρομόδια κατάστατη γραφή που τα γράμματα μπορεί να χορεύουν, μπορεί να κάνουν οτιδήποτε. Θα τα δούμε. Οπότε το θέμα είναι το ότι όσο και να επιμένετε, όση θεραπεία και να κάνετε κάποτε, αυτό θα φτιάξει μέχρι ως ένα σημείο. Σαν Δημήτρης, εγώ δεν μπορώ να δέσω εύκολα γραβάτα. Δεν μπορώ να δέσω εύκολα κορδόνι. Είναι πραγματικότητα. Έχουμε βαριά δυσπραξικό στα χέρια, με σχετικά οκ στα πόδια. Δεν μπορώ να, να κουμπώσω εύκολα κουμπιά, μικρά. Δεν μπορώ εύκολα να ανοίξω τα περάκια. Περιστροφικές κινήσεις για μένα είναι δύσκολες. Παρόλα αυτά όμως, δεν με εμπόδισα από το ακαδημαϊκό μοντέλο. Δεν με εμπόδισα από το να έχω γνώσεις. Αλλά προσπέρασα, έχω παντού υπολογιστές, προσπέρασα τη γραφή. Αλλιώς κανένας δεν θα καταλάβαινε και πάντα θα θεωρούσα ότι γράφω λάθος. Λοιπόν, διαταραχές κωδικοποίησης και αποκωδικοποίηση κεφαλικών ερεθισμάτων. Όταν ένα παιδάκι το μαθαίνουμε που έχει τους αριθμούς, και αυτή είναι απλά η εισαγωγή μου, στην ουσία τι μαθαίνουμε. Την αναγνώριση πρώτα του συμβόλου. Ένα συνήθες λάθος που κάνουν και εκπαιδευτικοί και γονείς είναι το ότι πάνε κατευθείαν στην πρόσθεση. Η πρόσθεση είναι μια διαδικασία, είναι μια δράση. Τα σύμβολα όμως από μόνο τους πρέπει να γίνουν πρώτα κατανοητά. Και τους λέω, όπως θα δούμε και πιο μετά, ότι πρέπει να φροντίσετε μέσα στο παιχνιδιού να ταυτίσετε τα σύμβολα. Θα το δείτε. Λοιπόν, οι δυσκολίες είναι δυσανάλογες προς την ηλικία, την αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού, προς το νοητικό του επίπεδο. Πρέπει δηλαδή οι μαθησιακές δυσκολίες να συνδέονται με ένα φυσιολογικό νοητικό επίπεδο. Τι θα κάνετε όμως αν ένα παιδάκι έχει δυσαρθρικά προβλήματα, δεν μιλάει καλά, οπότε δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό. Ένα παιδάκι το οποίο έχει π.χ. εγκεφαλική παράλυση μπορεί να μην γράφει καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο νους του δεν είναι καλός. Σημαίνει απλά ότι κάποιες ικανότητες λεπτής αδρής κινητικότητας είναι επηρεασμένες. Είναι πιο συχνό να έχουν κάποια βαθμού επίδραση στην νοητική νομοσύνη, στην νοητική ικανότητα. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι καθυστερημένα εγγένως τα παιδιά. Οπότε, ψάχνουμε στις διαρκές διαταραχές ακοής και όρασης. Ενώ είναι εύκολο να το λέμε, μου έχουν έρθει πάρα πολλά παιδάκια, όχι ένα και δύο, τα οποία ήταν κοφά. Και δεν ήταν υποχρεωτικά κοφά σε όλες τις συχνότητες. Έρχεται η μάνα και το λέω και το έχω πει και στην Ελένη δημοσίως στην τηλεόραση και λέω και στα σεμινάρια πάντα ότι δεν σημαίνει ότι επειδή κάνατε ένα τυμπανόγραμμα άμα τη γεννήσει πολύ σωστά το ότι συνεχίζει το παιδί τι? Να ακούει. Μου λέει μαμά, μα ο γιος μου ακούει, το φωνάζω και έρχεται. Ναι, της λέω, αλλά δεν είσαστε σίγουροι αν ακούει όλες? Μπράβο. Δεν σημαίνει ότι τα ακούνε τα παιδάκια όλες τις συχνότητες. Ένας πυρηνικός ύκτερος μπορεί να χτυπήσει, να κόψει τις υψηλές συχνότητες. Έχω φίλη μου, συνάδελφό μου, ποιήτρια, την Σοφία την Κολοτούρη, η οποία είναι βαρύκοη στις υψηλές κυριοσυχνότητες, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε από το να είναι ποιήτρια, να τελειώσει μια ιατρική σχολή, γιατί οι γονείς της την προώθησαν ως να μην έχει τίποτα. Και είχε και η ίδια και την ικανότητα και τη θέληση. Δεν ήταν έτσι. Λοιπόν. Εάν μιλούμε για μαθησιακές δυσκολίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες, τότε αυτό εξατομικεύεται. Προσέξτε, δεν μιλάμε υποχρεωτικά για δυσλεξία σε ένα άτομο το οποίο έχει νοητική στέρηση. Εντάξει, ενώ στη δυσλεξία είναι υποχρεωτικό το άτομο να μην έχει... Μπράβο, μπράβο. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Λοιπόν, πάμε επόμενο.
Οπότε, να κρατήσετε το. Οπότε το θέμα σας είναι ότι πολλές φορές στην Ελλάδα γίνεται ένα κοινό λάθος. Κρίνουν την νοημοσύνη μόνο από τι, παιδιά? Από τον λόγο. Το ότι εγώ είμαι εύγλωτος δεν συνάδει υποχρεωτικά με τι? Με την νοητική ικανότητα. Δεν συνάδει αυτό. Μπορεί κάποιος να είναι εσωστρεφής, να είναι ντροπαλός και να μην έχει την ικανότητα τη λεκτική του κατεντολήν λόγου, έτσι ώστε τι? Να μπορέσει να εκφράσει αυτή την ικανότητα. Αν ένα παιδάκι υπόκειται σε εκφοβισμό, σε bullying, τι θα γίνει? Δεν πρόκειται να μιλάει. Αν ένα παιδάκι είναι δυσπραξικό και αναγκάζεται να κάνει αδρές κινήσεις και να πιάνει τους άλλους από τον ώμο, από τα χέρια, για να επικοινωνήσει λίγο πιο αγαρβά, θα το θεωρήσουν επιθετικό. Άρα τι θα κάνουνε? Μπράβο, θα το απομονώσουν, θα το κάνουνε πέρα. Λοιπόν, οπότε, όταν μου έρχεται ένα παιδάκι, το πρώτο πράγμα που λέω είναι, πήγατε στο οφθαλμίατρο, πήγατε σε οριλά να σας κάνει ένα ακουόγραμμα. Και πολλοί γονείς και δικαιολογημένα σε μικρά παιδάκια 2 έως 3 ετών, εντάξει, και λίγο μεγαλύτερα, φοβούνται να τα στείλουν για ακουόγραμμα ή για προκλητά ακουστικά δυναμικά, γιατί θέλει νάρκωση. Θέλει έμητρη χλωράλη, όχι υποχρεωτικά, μπορεί να γίνει με στέρηση ύπνου, δηλαδή να τον κρατήσετε τον πόμπυρα ξύπνιο από το βράδυ για να μπορέσει να τα πλαρωθεί. Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν πάβει να είναι μία αναισθησία, η οποία έχει όλους τους κινδύνους μιας αναισθησίας. Σπάνια συμβαίνει κάτι, γι' αυτό πρέπει να γίνεται από κάποιον ειδικό σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Λοιπόν, αυτισμός. Ένα πρόβλημα που έχω με τις μαθησιακές είναι το ότι παρουσιάζονται πολλές φορές για να μπορέσει να απαλληφθεί το παιδί, παρουσιάζονται πολλές φορές κάποια ψυχαναγκαστικά στοιχεία, κάποιες τύπους στερεοτυπίες ή tics. Αυτά πολλοί τα παρεξηγούν ως αυτιστικά στοιχεία. Ωραία. Και τι συμβαίνει? Εάν εγώ έχω ένα κομπολόι και κάνω έτσι, αλλά σας μιλάω, είμαι αυτιστικός? Όχι. Γιατί παρόλο που κάνω μια στερεότυπη κίνηση, σωστά, οι κυρίες πολύ σωστά κάνουν τι? Βεντάλια. Δεν είναι στερεότυπη και αυτιστική κίνηση αυτή? Είναι. Αν ένα παιδάκι 2 ετών αρχίσει να σας κάνει έτσι, δεν θα ανησυχήσετε? Αλλά εδώ τι τις διαφοροποιεί πολύ σωστά? Ότι, και μην σας πω και τρεις. Λοιπόν, οπότε, τι είναι το θέμα? Το ότι εδώ υπάρχει πρώτον σκοπός, γιατί κάνει ζέστη. Δεύτερον, οι κυρίες, παρόλο που υπάρχει και σκοπός, με... Μπράβο, ακριβώς, και τα δύο ισχύουν. Κάποιες με παρακολουθούν και κάποιες με χαζεύουν. Οπότε, όταν λέμε για σφαιρική αναπτυξιακή υστέρηση, αυτό που γίνεται είναι ότι μιλάμε για μια υστέρηση συνήθως όχι πρωτογενώς στην κοινωνικότητα, άρα δεν είναι αυτισμός, που είναι πίσω σε 2 τουλάχιστον και άνω τομείς. Αλλά ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να μην περπατάει καλά και να μην μιλάει καλά, προφανώς κοινωνικά είπαμε... Απομονώνεται. Πολύ σωστά. Άρα αυτό το παιδάκι, ενώ θα φαίνεται να είναι αυτιστικό, δεν θα είναι, εάν κάποιος ξέρει τα διαφοροποιά στοιχεία. Οπότε, εάν μία μαθησιακή δυσκολία είναι τόσο ισχυρή που απομονώνει ένα παιδί, είτε ψυχικά είτε αντικειμενικά, μπορεί να το κάνει να φαίνεται ως να έχει θέμα με την κοινωνικότητά του. Επιθετικότητα, εκρήξεις θυμού. Ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να θέλει να αποφύγει το μάθημα, πολύ πιθανόν τι να κάνει? Να δίνει κάποιο άλλο παιδάκι. Για ποιο λόγο? Για να μην πηγαίνει στο σχολείο. Για να μην πηγαίνει στο σχολείο. Μπορεί επίσης τι, να βγάζει την οργή του έτσι. Να κάνει επιλεκτική συμπεριφορά στο σπίτι, να είναι κύριος και στο σχολείο άγιος, ή ανάποδα, ή συχνότερο στο σχολείο να είναι τα παιδάκια. Μπράβο, και στο σπίτι να είναι πολύ ωραία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πρώτον, γιατί μπορεί να έχουν ένα δάσκαλο όπως τον Δημήτρη, που είναι λίγο αυστηρός και φωνάζει. Φανταστείτε το ότι εσείς με ακούτε πίσω. Άρα η φωνή μου, παρόλο που είναι welcome, είναι καλωσοριστική, λένε στην Αμερική, είναι αρκετά βροντόφωνη, στεντόρια. Άρα μπορεί ένα παιδάκι να είναι μπράβο, ή καταναστική ή υποχρεωτική. Δηλαδή τα υποχρεώνει να παραμείνουν.
Λοιπόν, ή τα παιδάκια μεταξύ τους είναι συνήθως πιο τίμια. Γι' αυτό προτιμώ τα παιδάκια να πηγαίνουν πολύ νωρίς στο σχολείο, στο παιδικό. Στείλτε τα, μην τα φοβάστε. Ναι, θα κολλήσουν οι όσες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κολλήσουν. Και θα σας τα φέρουν και σπίτι. Οι παιδίατροι είμαστε οι πρώτοι που κολλάμε οι όσες. Πρώτοι από όλους. Οπότε, πάμε παρακάτω. Μπορεί ένα χαρισματικό παιδί να έχει διάσπαση προσοχής? Φυσικά, γιατί? Γιατί ένα παιδάκι το οποίο ξέρει πολλά πράγματα, τι είναι το πρόβλημα? Θα βαριέται, μπράβο, και θα ασχολείται με κάτι άλλο. Ή το χειρότερο είναι το ότι θα σταματήσει να προσέχει, θα είναι απλώς παρατηρητής. Άρα, κάποιοι λένε π.χ. για τα παιδάκια αυτά, το ότι εμείς πρέπει τι να κάνουμε, παιδιά? Να τα αφήνουμε τι? Να μην τα μαθαίνουμε πράγματα, για να πάνε στο σχολείο και να έχουν ακόμα κάποιο ενδιαφέρον. Πολύ σωστά. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Γιατί ακόμα και ο μικρός Γιώργος που θα τον αφήσετε να μην μάθει ανάγνωση και γραφή και μαθηματικά, γιατί τον κόβεται ότι πάει πάρα πολύ γρήγορα, μόλις πάει την πρώτη εβδομάδα θα έχει αντιληφθεί το μηχανισμό και δεν θα χρειάζεται πια τίποτα. Αυτό που του στερήσατε τόσο καιρό, και έχει επίπτωση αυτό που του στερήσατε, χάρη στη διαδικασία μάθησης, στην ουσία θα το απολάβει, θα το λάβει, θα το απολαμβάνει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Απολαμβάνω σημαίνει παίρνω. Σας έχω βάλει στο τώρα. Δεν είναι Λοιπόν, υπάρχει διαφορετική διαδικασία, υπάρχει διαφορετική διαταραχή. Αφορά περίπου, λέω, το 4 με 10%. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία, δηλαδή, αυτά που ονομάζουν ως δυσλεξία που θα δούμε πιο μετά, το παρουσιάζουν μόνο πού? Μόνο στην ανάγνωση. Χωρίς αυτό να συνοδεύεται από πρόβλημα στη γραφή. Συνοδεύεται μόνο από διαταραχή ανάγνωσης. Ενώ το παιδί, δηλαδή, θα πάει στο σχολείο και η δασκάλα θα έχει το γράφει, εντάξει, το ότι μπορεί να αντιγράφει, θα δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα πού? Στην ανάγνωση. Και η δασκάλα θα πει τι? Το ότι το παιδί αυτό έχει πρόβλημα διάσπασης προσοχής. Αυτό δεν είναι πραγματικό και θα χρησιμοποιήσουμε πάλι τεχνικές της δυσλεξίας για να δούμε ότι το παιδί συνήθως έχει μία ανάγνωση που παρατηρείται και στην δυσλεξία με μονότονο ρυθμό, με ρηπές, γιατί κόβει τις λέξεις, κόβει τις προτάσεις, αποφεύγει να χρωματίζει και συγχύζει πολλές φορές οπτικά είτε όμοια, είτε ακουστικά όμοια, είτε οπτικά όμοια γράμματα. Όπως λέμε εδώ, πλένω, πλέγω. Αντιστροφές. Θα μιλήσουμε για τις αντιστροφές πέρα των μαθησιακών, που είναι πολύ σημαντικό. Όταν παρατηρούνται αντιστροφές στα γράμματα, κορκόδηλος, κροκόδηλος, εμένα μου υποδεικνύει ότι γύρω στην ηλικία των 2 ετών και 3 χαθήκανε κάποια στοιχεία στην ανάπτυξη του παιδιού, τα οποία δεν προσέξανε οι ειδικοί εάν είχαν αποταθεί γονείς. Παιδάκια τα οποία έχουν πρόβλημα με την αντιστροφή είχαν συνήθως πρόβλημα, και δεν θα το βρείτε αυτό εύκολα στα ελληνικά δεδομένα, στις διπλές εντολές. Δημήτρη, φάε κρουασάν και πιες χυμό. Και ο μικρός Δημήτρης τι θα κάνει? Θα το κάνει. Αλλά όταν του ζητήσετε αντιστροφή, πιες χυμό και φάε κρουασάν, θα δείτε ότι μπορεί, ενώ την εντολή την κάθε μια ξεχωριστά να την γνωρίζει, να μην μπορεί να την αντιστρέψει. Τέτοια πράγματα που παρατηρούνται στην αποκωδικοποίηση συμβόλων προηγούνται πριν οι διαταραχές στην εντολοδοσία. Είναι μικρές λεπτομέρειες που παίζουν όμως μεγάλο ρόλο. Γιατί? Πάμε πίσω στις προσαρμοστικές δεξιότητες. Όταν το παιδί ντύνεται, αυτό είναι μία συγκεκριμένη σειρά. Δηλαδή, ειδικά τα αγοράκια, και τα κοριτσάκια μπορείτε να βάλετε φούστα, πρέπει να βάλουν πρώτα εσώρουχο, παντελόνι και παπούτσι. Αυτό είναι αυτό που ονομάζω μία υποχρεωτική αλληλουχία. Ενώ ακούγεται εύκολο, δεν είναι καθόλου. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί, είναι από τις λίγες υποχρεωτικές μεταβλητές, εξαρτημένες μεταβλητές που υπάρχουν στη φυσική ζωή. Φυσική με την έννοια ότι αφορά τον ντύσιμο, δεν είναι φυσικά τα ρούχα. Γιατί δεν μπορείτε να τα βάλετε μπρος πίσω. Μια τέτοια μη φυσική
Αλλά εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή που δεν μπορείτε να την αλλάξετε, είναι η αριθμή των τηλεφώνων. Ένα ψηφίο να μου αλλάξετε μπρος-πίσω, το τηλέφωνο, ο αριθμός τηλεφώνου πάβει να είναι ο ίδιος. Συμβαίνει το ίδιο με τις λέξεις? Όχι, μπράβο. Πολύ σωστά που το είπατε εδώ στην. Οπότε, γιατί αυτό? Γιατί, αν σας πω κορκόδιλος αντί κροκόδιλος, μπράβο, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε το ότι είναι μια παρεμφερής λέξη. Αυτό συμβαίνει στα ελληνικά. Όμως, εάν πάτε σε άλλες λέξεις, οι οποίοι όσοι ξέρουν ασιατικές γλώσσες, θα ξέρουν ότι εκεί χρησιμοποιούν πολύ τους τονισμούς. Κάτι που εμείς στα ελληνικά δεν το έχουμε. Λίγο παρόμοιο είναι όταν λέμε πότε και ποτέ. Εντάξει. Με τη διαφορά όμως ότι αυτοί έχουν και, και τις συχνότητες. Εντάξει. Άλλο θα σημαίνει, ας πούμε, στα κινέζικα πίζω και άλλο θα σημαίνει πίζω. Εντάξει. Ενώ ακούγεται σαν ερωτηματικό, στην ουσία είναι λέξη. Οπότε αυτή η ιδιαιτερότητα επηρεάζει, άρα η κουλτούρα επηρεάζει τι? Πολλές φορές και την εντολοδοσία, όσο παράξενο και να φαίνεται. Αλλά επηρεάζει κυρίως λεκτικά. Κοινώς, όταν εγώ επιμένω για το παιδάκι να το μάθετε να ντύνετε, δεν είναι μόνο για να γίνει ανεξάρτητο. Είναι για να μπορέσει να κάνει παιδιά και τι? Εξάσκηση στις εντολές που είναι σύγχρονες με το αναπτυξιακό του επίπεδο, με την ηλικία του. Πάμε στην επόμενη. Οπότε, έχετε με τη δυσαναγνωσία, η οποία αφορά τι? Το πώς αποκωδικοποιούμε σύμβολα. Η λεπτή κινητικότητα, και θα κρατάω ώρα για να πάτε και το διάλειμμα, είναι τι? Τα χέρια μας, παιδιά. Σήμερα περισσότεροι είναι γονείς. Επειδή δεν είναι θεραπευτές, θα τα πω λίγο πιο απλά. Οπότε, σας είπα εγώ ότι δεν μπορώ τι? Γραβάτα. Πολύ ωραία, γραβάτα. Κουμπιά να κουπώνω. Κορδόνια. Πολύ ωραία. Αυτό σημαίνει ότι τα χέρια μου δεν είναι τόσο, επιδέξε, μπράβο, άτζα. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται εδώ? Στους 18 μήνες το παιδάκι μπορεί να κάνει, παιδιά, τι? Παλαμιαίο δραγμό. Όταν ένα παιδάκι γεννιέται, τι γίνεται, παιδιά? Βάζουμε το δάχτυλό μας μέσα και το κλείνει. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το ανακλαστικό του δραγμού. Και αυτό ασφάλεια. Πολύ ωραία. Ανασφάλεια. Όχι, αυτό θέλει είναι. Όταν θέλει να πιάσει την μητέρα του, τον πατέρα του, το χέρι, το δάχτυλο. Βάζει το δάχτυλο μέσα και το κλείνει. Αυτό σιγά σιγά θα γίνει εκούσιο. Μετά στους 15 με 18 μήνες, ήδη από τους 8 μήνες, τι περιμένουμε που φωνάζω στις μαμάδες? Τι περιμένουμε? Μπράβο, τι να κάνει? Να πιάνει τι? Μόνος του με αμφιχειρία, μπράβο. Οπότε, όταν εσείς όμως δεν τον αφήνετε, δώσε μου το. Δεν είναι για να πιέζει. Οπότε, όταν εσείς δεν τον αφήνετε, αυτό που δεν μπορεί να μάθει το παιδί, τι είναι? Να ρυθμίσει τι? Στο επίπεδο του νερού. Δεν μπορεί να ρυθμίσει το επίπεδο του νερού. Άρα μαθαίνει και ένα είδος ισορροπίας στα δάχτυλα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν μπορεί να ρυθμίσει και το βάρος. Οπότε τι κάνετε συνήθως? Εσείς το βάζετε με το πιπερό. Εντάξει. Και μετά τι γίνεται? Το παιδί αφήνει τα χέρια κάτω. Ωραία. Από εκεί αρχίζουμε καταρχήν τι? Την εξάσκηση στη λεπτή κινητικότητα. Γιατί θέλετε αμφιχειρία. Η αμφιχειρία του ποτηριού θα εξελιχθεί σε τι? Στη ζωγραφική. Σταθερότητα. Πώς όμως? Το ότι θα έχετε ένα φύλλο χαρτί, το οποίο το παιδί θα σταθεροποιηθεί ή με το ένα χέρι στην ηλικία των 3 με 3,5 και με το άλλο θα ζωγραφίζει ή θα γράφει. Οπότε, εάν εσείς δεν έχετε την αμφιχειρία από ηλικίας 15 με 18 μηνών, γιατί δεν αφήνετε το παιδί σας τι? Να φάει μόνο του. Μα γιατρέ, θα λερώσει. Θα λερώσει. Εντάξει. Οπότε, πώς περιμένετε εσείς το παιδί σας να το βάλετε να γράφει και να μουτζουρώνει στους 18 μήνες και μετά να γράφει εντός, να ζωγραφίζει εντός πλαισίου, εντός ορίων? Είναι αδύνατο αυτό. Γιατί όσο καλός και να είναι ο μικρός Δημήτρης στο γραφική, προσωπικά δεν ήμουνα, λοιπόν, δεν μπορεί τι?
δεν μπορεί χωρίς εξάσκηση, θα τα καταφέρει. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να βγάζει τα ρούχα του σε ηλικία 2 ετών. Ωραία. Τα περισσότερα αγοράκια τα βγάζουν πολύ εύκολα. Εντάξει. Αλλά στα 3, όταν αρχίζουμε πλέον να γίνουμε, περιμένουμε τουλάχιστον το παιδί να γίνει πιο πολύπλοκο στις δράσεις, στα 3 βλέπουμε το παιδί δυσκολεύεται τι? Να βάλει τα ρούχα. Πάμε πίσω τώρα στην ηλικία 15 με 18 μηνών. Όταν το παιδί δεν μπορούσε τι, να φάει με κουτάλι και πιρούνι γιατί δεν το αφήσαν. Κάποια παιδάκια μπορεί να τρώνε πολύ καλά και πάλι να έχουν πρόβλημα. Κάποια παιδάκια μπορεί να ζωγραφίζουν πολύ καλά ή να γράφουν πολύ καλά γράμματα και πάλι να είναι δυσπραξικά όπως είμαι εγώ. Γιατί? Γιατί προφανώς και μπορεί κάποιος πολύ προσεκτικά να γράψει καλά. Αλλά αυτό κοστίζει σε κόπο. Όποιος με γνωρίζει, είτε σαν ασθενής είτε σαν φίλος, θα δείτε ότι εγώ όταν παίρνω το στυλό, κάνω αυτό. Το βλέπετε? Αυτός δεν είναι ο τριποδικός δραγμός που περιμένουμε το σταυρό μας στα 3 με 3,5. Γιατί? Αυτή είναι κίνηση λαβίδας. Με 3 όμως δάχτυλα, σωστά? Είναι ο σταυρός μας. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, εγώ πρέπει να το βάλω, πρέπει εγώ τι, να κρατάω το στυλό. Εξού και υπάρχουν όσοι ξέρουν τι, λαβές για μολύβια στα φαρμακεία, στα βιβλιοπωλεία, στα γκρόσερ, οπουδήποτε. Οπότε τι γίνεται? Εμένα με υποχρεώσανε, κορίτσια, τι, να το κρατάω τρυποδικά. Ενώ όταν το κρατάω έτσι, εδώ είναι μαλακό. Όταν με υποχρεώσανε να γράφω τρυποδικά, σας το λέω γιατί πονούσα. Εδώ έγινε τι, το βλέπετε? Ναι. Τι, είναι σκληρό πια, γιατί? Είναι σαν να έκανα ποντίκια εκεί. Ο λόγος είναι γιατί προσπαθούσα, πίεζα πολύ, για να σου πω, πίεζα πάρα πολύ τι, να γράφω. Γι' αυτό όταν έχετε εσείς δυσγραφία, θα γυρίσετε την πίσω σελίδα του τετραδίου και θα δείτε ότι είναι σαγρέ, είναι ανάγλυφο. Γιατί πιέζει. Και μάλιστα συνήθως βλέπετε το ότι είναι επιδεινούμενο σταδιακά. Στην αρχή γράφουν πολύ ωραία γράμματα και σταδιακά τα χαλάνε. Όσο πιο πολύ το παιδί, τι? Κουράζεται, μπράβο. Τα παιδάκια τα οποία θα έχουν δυσγραφή όπως εγώ και δεν θα χρησιμοποιήσουν εναλλακτική μέθοδο, ωραία, θα κάνουν οικονομία γραπτού λόγου. Που σημαίνει τι? Όταν του ζητάτε έκθεση, το παιδί θα σας απαντάει με πολύ λίγες λέξεις. Ενώ αυθόρμητος ο λόγος του, θα ρωτάω τον Νικόλα, πώς πέρασε τα Χριστούγεννα, μου λέει πέρασα καταπληκτικά, μου αγοράσε ποδηλατάκι κτλ. Και όταν το βάζω να γράφει έκθεση για τα Χριστούγεννα, θα μου απαντάει τι? Ήταν ωραία. Πόσοι από εσάς το έχουν ζήσει? Εντάξει, πολύ. Το θέμα σας είναι ότι εάν εσείς κάνετε εργοθεραπεία στο παιδί ή χρησιμοποιήσετε, θέλω να ολοκληρώνω πρώτα και θα μιλάω. Λοιπόν, ή χρησιμοποιήσετε εναλλακτικό μέσο, θα δείτε ότι προσπερνάτε τι? Την λεπτή κινητικότητα. Που αυτό είναι που σας ενδιαφέρει στην αρχή. Οπότε, μπορεί να είναι δυσγραφία τι? Είτε δυσλεκτική, δυσλεκτικού τύπου, με ακατανόητη λέω τι? Αυτόματη γραφή, φτωχό προφορικό συλλαβισμό, αλλά καλές επιδόσεις στην αντιγραφή γραπτού κειμένου και στο σχέδιο. Δηλαδή τι? Όταν βάλετε το παιδάκι να αντιγράψει, το παιδί τι θα είναι? Μια χαρά. Ενώ όταν το βάλετε τι? Να γράψει μόνο του. Μπράβο. Αυτή θα είναι η διαφορά. Οπότε αυτό που θα τσεκάρω είναι τι? Η προφορική του ικανότητα. Πολλά παιδάκια όμως τα οποία έχουν δυσπραξία, ωραία, στα χέρια, μπορεί να είναι δυσπραξικά και στα πόδια. Δύο αριστερά πόδια, θα το πούμε. Ωραία. Ή μπορεί να είναι δυσπραξικά και πού αλλού νομίζετε. Γι' αυτό ήθελα την ανάπτυξη του παιδιού σήμερα. Και στοματοπροσωπικά. Ένα παιδάκι που έχει δυσπραξία στα χέρια είναι πολύ πιθανό, επειδή πάσχει ομής στην ουσία και κάποτε πάσχουν και άλλα κέντρα του εγκεφάλου,
τα οποία δίνουν εντολή στον μη, σας τα λέω λίγο γενικά, τι γίνεται, μπορεί να πάσχει σωματοπροσωπικά, άρα τι περιμένω να έχει, αρθρωτικά προβλήματα. Άρα φανταστείτε ένα παιδάκι το οποίο και δεν γράφει καλά και δεν μιλάει καλά. Άρα το παιδάκι αυτό θα φαίνεται να είναι καθυστερημένο, ενώ δεν είναι. Εκεί πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους. Παρακαλώ, πείτε μου το.